πάνε και αυξάνονται τα εγκυακά εγκεφαλικά επεισόδια στην Ελλάδα, με τη θνητότητα να ανέρχεται στο 20%, ενώ μόλις το 15% των ασθενών οδηγούνται σε εξειδικευμένα κέντρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας παρουσίασε ο κορυφαίος γιατρός Ελευθέριος Σειραίος στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνεδρίου του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής που διεξάγεται στο Ηράκλειο. Κάθε χρόνο έχουμε περίπου 30.000 με 34.000 νέα περιστατικά εγκεφαλικών με μια θνητότητα γύρω στο 20%. Η αξία αυτής της μελέτης ήταν ακριβώς γιατί επικεντρώθηκε να εκτιμήσει την αξία που έχει η φροντίδα των ασθενών με εγκυακά εγκεφαλικά επεισόδια. Μετείχαν 9 νοσοκομεία από όλη την Ελλάδα. Αναδείχθηκε ότι ένα 15% των ασθενών μόνο πηγαίνουν σε εξειδικευμένα κέντρα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του αγκιακού εγκεφαλικού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Σειραίος σε δημιουργία δικτύου κέντρων αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία της πολιτείας να δημιουργήσει αυτό το δίκτυο κέντρων αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων για την έγκαιρη προσέλευση του ασθενή, γιατί πρέπει να ξέρει πού θα πάει, γιατί ο χρόνος μετράει για τη διαχείριση των περιστατικών αυτών. Στο τέλος δηλαδή του 25 που τελειώνει και το RRF, θα έχουν διαμορφωθεί προϋποθέσεις για 10 τέτοια κέντρα σε όλη την Ελλάδα να υποστηρίξουν ασθενείς που είτε αφορούν παιδιά, είτε αφορούν ενήλικες μετά από μονάδα, είτε αφορούν ογκολογικούς ασθενείς με θεραπεία στο σπίτι. Εξίσου σημαντικό είναι και το πρόγραμμα Φροντίδα στο Σπίτι για την υποστήριξη των ασθενών με σοβαρά νοσήματα, με μηδενικό κόστος για τους πολίτες. Η υπηρεσία Φροντίδα στο Σπίτι έχει τρεις διαστάσεις. Η μία διάσταση αφορά αυτό που λέμε τώρα, δηλαδή ασθενείς που είναι νοσοκομιακοί ασθενείς, που αντί να μένουν στο νοσοκομείο, θα μπορούν να έχουν τη νοσοκομιακή φροντίδα στο σπίτι. Η δεύτερη κατηγορία ασθενών που ωφελούνται από την κατοίκον φροντίδα είναι αυτό που λέμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να μπορεί στο σπίτι κάποιος που έχει βγει από το νοσοκομείο να υποστηριχθεί. Και η τρίτη διάσταση της φροντίδας στο σπίτι είναι αυτό που λέμε παρηγορική φροντίδα ή ανακουφιστική φροντίδα. Και αυτή τη στιγμή ξεκινάει πιλωτικά από τρία νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων είναι και η μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή εδώ στην Κρήτη. Η πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων στη μετα-COVID εποχή βρίσκεται στο επίκεντρο του Πανελλήνιου Συνεδρίου με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων. Αλλά είναι σημαντικό να δούμε και τα χρόνια νοσήματα, γιατί είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας λίγο τα ξεχάσαμε. Και ήταν λογικό. Ασχοληθήκαμε πολύ με τα λοιμώδη νοσήματα και θέλουμε λίγο τώρα να τα παραφέρουμε στο προσκήνιο και να τα δούμε με άλλη οπτική γωνία, όπως αξίζει να τα δούμε, γιατί τα χρόνια νοσήματα αποτελούν μεγάλο μέρος της νοσηρότητας του πληθυσμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μαθήματα που έλαβαν από την πανδημία, αλλά και στο ρόλο της δημόσιας υγείας για τα μη μεταδιδόμενα χρόνια νοσήματα μετά την πανδημία. Και τέτοια φαινόμενα μπορεί να ξαναέχουμε, άρα πρέπει να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε την επόμενη πανδημία, όποτε και αν αυτή έρθει.